Χθες τέτοια ώρα είμαστε στο Υπουργείο Πολιτισμού, μια τριμελής αντιπροσωπεία του Δήμου της Κέρκυρας, στην οποία συμμετείχε η εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας, η κυρία Βελιτσιώτη, και ο πρόεδρος της Καποδιστριακής Αναπτυξιακής, ο κύριος Μιχάλης Χονδρογιάννης. Και εγώ βεβαίως. Είχαμε προγραμματισμένη συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού, στην οποία παρέστηκε η Γενική Γραμματέας, η κυρία Παπαγεωργίου. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι αντιμετωπίσαμε ένα πολύ θετικό κλίμα, εξαιρετικά θετικό κλίμα. Και η συζήτηση όλη διεξήχθη σε ένα πλαίσιο κατανόησης των προβλημάτων της Κέρκυρας και μιας εντυπωσιακής προετοιμασίας και επίδειξης καλής διάθεσης από την Υπουργό Πολιτισμού. Πρώτο θέμα στην χθεσινή συνάντηση ήταν, όπως πολλές φορές έχει συμβεί στο παρελθόν, το θέμα που αναφέρεται στην παλιά πόλη ως μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Εκεί ξεκινήσαμε από τη διαπίστωση της Υπουργού ότι δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική πρόοδος στην κατεύθυνση της υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχει λάβει ο Δήμος μας εδώ και πολλά χρόνια έναντι της UNESCO, και επεσήμανε τον κίνδυνο να έχουμε συνέπειες γι' αυτό. Εξήγησα στην κυρία Υπουργό ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι από τότε που μπήκαμε στην UNESCO ως σήμερα δεν έχει συσταθεί μια γραμματεία, ένα συντονιστής και ένα ταμείο το οποίο θα υπηρετήσει τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Και συνεπώς προκύπτει η ανάγκη αυτό να συσταθεί, να γίνει, να ξεπεράσουμε αυτήν την μεγάλη αδυναμία. Προς το σκοπό αυτό λοιπόν συμφωνήσαμε να συγκληθεί η Επιτροπή του Μνημονίου Συνεργασίας, διότι δεν έχει συσταθεί ποτέ ο φορέας. Ένα Μνημόνιο Συνεργασίας έχει υπογραφεί, στο οποίο συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς και το οποίο συμφωνήθηκε να συγκληθεί μέσα στον Μάιο, προκειμένου να πάρει τις αποφάσεις αυτές για τις οποίες συζητήσαμε. Δηλαδή, να συστήσουμε μία μόνιμη επιτροπή, μία μόνιμη γραμματεία, η οποία θα εγκατασταθεί σε ένα συγκεκριμένο χώρο, η γραμματεία να έχει το συντονιστή της και οι συμβαλόμενοι φορείς, τα συμβαλόμενα μέρη, να εισφέρουν τις εισφορές τους σε ένα ταμείο του οποίου θα γίνεται μία ευέλικτη και αποτελεσματική διαχείριση. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο θετικό βήμα από τη χθεσινή συνάντηση. Να σημειώσω δε ότι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κυρία, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κυρία Υπουργός για τα θέματα πυρασφάλειας της παλιάς πόλης, στην παλιά πόλη, για την οποία την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν δύο συσκέψεις εδώ με τη συμμετοχή όλων των υπηρεσιακών οργάνων και τη συμμετοχή της διαχειριστικής αρχής, η οποία θα χρηματοδοτήσει, η περιφέρεια δηλαδή διά της διαχειριστικής αρχής, θα χρηματοδοτήσει έργα και παρεμβάσεις και εξοπλισμό που είναι αναγκαίος προκειμένου να γίνει αποτελεσματική η πρόληψη και η προστασία από τον κίνδυνο της φωτιάς μέσα στην παλιά πόλη. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήσαμε εδώ ήταν για τα θέματα της προσβασιμότητας και οι δυσκολίες που αντικειμενικά υπάρχουν εκεί και οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες αυτές. Το δεύτερο θέμα που απασχόλησε την χθεσινή συνάντησή μας ήταν το θέμα του Μόρεπο. Για το Μόρεπο επισημάναμε ότι οι ανάγκες φροντίδας του χώρου, προστασίας του, οι ανάγκες που θα εξυπηρετούσαν, που καλούνται να εξυπηρετήσουν τους χιλιάδες πλέον επισκέπτες καθημερινά, δεδομένου ότι είναι κλειστό το Αχίλλειο και όλος ο κόσμος κατευθύνεται εκεί, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και εξ αυτού και οι υποχρεώσεις μας ως κύριο του χώρου, του Δήμου εννοώ, και συμπράττοντας υπηρεσίας που είναι η Αρχαιολογική Υπηρεσία, δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού, οι υποχρεώσεις μας έχουν μεγαλώσει. Συμφωνήσαμε λοιπόν εκεί να συσταθεί ένα σχήμα το οποίο θα φροντίζει τα του χώρου του Μόρεπο και αυτονόητη προέκυψε η ανάγκη του να υπάρξει και εισιτήριο στην είσοδο για τους επισκέπτες μας. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Υπάρχει εισιτήριο μόνο για την είσοδο στο Μουσείο των Θερινών Ανακτόρων. Στην είσοδο του χώρου του Μόρεπο δεν υπάρχει εισιτήριο, από το οποίο μέχρι σήμερα ο Δήμος δεν έχει ούτε ένα ευρώ έσοδο. Καλείται λοιπόν, εξηγήσαμε στην Υπουργό, ο Δήμος να ανταποκριθεί σε μεγάλες ανάγκες φύλαξης του χώρου, αποκατάστασης του περιβάλλοντος περιμετρικού τείχου, διαρκούς φροντίδας του άλσους, αποκατάσταση των περιπατητικών διαδρομών,
θέσεις ενημέρωσης επισκεπτών, λειτουργία ενός αναψυχτηρίου. Είναι πάρα πολλές οι ανάγκες μέσα στο χτίμα του Μόρεμπο που πρέπει να υπηρετήσουμε και για τις οποίες δεν έχει μέχρι σήμερα ληφθεί πρόνοια. Αυτές οι ανάγκες μπορούν να υπηρετηθούν μόνο μέσω ενός εσόδου που θα προκύψει από την έκπτωση εισιτηρίων για τους χιλιάδες πλέον επισκέπτες του κτήματος. Επίσης, σε υλοποίηση μιας πρόβλεψης του νόμου 2215 του 1994 με την οποία παραχωρήθηκε κατά πλήρη κυριότητα το χτήμα του Μόρεμπο στο Δήμο Κερκυραίων, προβλέπεται η λειτουργία ενός συστήματος για το οποίο σας μίλησα, για το οποίο όμως πρέπει να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα. Μέσα σε αυτό το νέο προεδρικό διάταγμα, που θα αφορά τη λειτουργία του Μόρεμπο, θα έχει μια σημαντική θέση και η καποδιστριακή αναπτυξιακή, αυτό το νέο σχήμα το οποίο δημιουργήθηκε πριν από 1,5 χρόνο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο ευέλικτης ανταπόκρισης στις επιμέρους ανάγκες λειτουργίας του κτήματος για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της εποχής. Αυτό βρήκε απόλυτα σύμφωνη την Υπουργό, μάλιστα μας ενθάρρυνε και μας καθοδήγησε στα βήματα στα οποία πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα. Το τρίτο κατά σειρά θέμα το οποίο συζητήσαμε ήταν αυτό του εργοστασίου Δεσίλα. Η Υπουργός δέχτηκε την ανάγκη το χτήμα αυτό να περιέλθει στο Δήμο. Κυρίως για τον λόγο ότι αποτελεί ένα μνημείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας και με την εκδοχή των αρχαιοτήτων που υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και ένα τμήμα των οποίων έχει αποκαλυφθεί από την αρχαιολογική σκαπάνη, αλλά και από την άλλη πλευρά που έχουμε τα νεότερα μνημεία, τα βιομηχανικά κτίρια, τα οποία και αυτά τελούν υπό καθεστώς προστασίας. Για την καλύτερη ανάδειξη του χώρου και την αξιοποίησή του, θεωρεί ότι η καλύτερη, η προσφορότερη λύση είναι να περιέλθει στο Δήμο. Και δεσμεύτηκε ότι θα είναι μαζί μας, θα είναι κοντά μας, στις προσπάθειες, εφόσον αποκτηθεί προηγουμένως το ακίνητο αυτό, στις προσπάθειες αξιοποίησης του χώρου. Θα βρούμε δηλαδή στο Υπουργείο Πολιτισμού ένα πρόθυμο συμπαραστάτη και αρρωγό στις προσπάθειες που θα καταβάλουμε εφόσον αποδοθεί το χτήμα στην κυριότητα του Δήμου. Για να γίνει αυτό, εδώ κάνω μια παρένθεση σε σχέση με την συνάντησή μας με την Υπουργό, μετά την επίσκεψη στην Υπουργό πήγαμε σε δύο κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς. Και είχαμε συναντήσεις και συζητήσεις με ανώτατα στελέχη της Τράπεζας για την προοπτική να αποκτήσει ο Δήμος το ακίνητο του εργοστασίου Δεσίλα. Θα σας πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη και απαιτητική υπόθεση. Πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, καθώς η εκδοχή του να διεκδικηθεί το ακίνητο αυτό στον επόμενο πληστηριασμό είναι πάντα υπαρκτή. Διότι το τίμημα για τον τέταρτο πληστηριασμό που έχει οριστεί για τις 15 Μαΐου είναι μόνο 5.350.000. Συνεπώς είναι πάντα πιθανό να εκπληρωθεί ενδιαφέρον από ιδιώτες να αποκτήσουν το ακίνητο αυτό παρά τις δυσκολίες που έχει η αξιοποίησή του. Εν ώψη αυτής της πιθανότητας εξετάσαμε όλες τις εναλλακτικές εκδοχές που έχουμε μπροστά μας προκειμένου να παρέμβει επιτυχώς ο Δήμος και να μπορέσει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει το ακίνητο. Θέλω να σας πω ότι παραμένουν σημαντικά τα προβλήματα και στην εσωτερική λειτουργία του Δήμου σε ό,τι αφορά τα προαπαιτούμενα συμμετοχής είτε σε πληστηριασμό είτε σε απευθείας αγορά και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η λήψη δανείου, ενός δανείου το οποίο έχει προϋποθέσεις για να το λάβουμε και προϋποθέσεις που αυτή τη στιγμή δεν τις έχουμε. Γι' αυτό αποφασίσαμε, συμφωνήσαμε και συζητήσαμε χθες την εκδοχή του να υποβάλουμε αίτημα για την εξάμηνη αναβολή, αναστολή της διαδικασίας πληστηριασμού. Το έγγραφο ετοιμάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, είναι αυτό το οποίο αποστέλλεται στο παράρτημα της τράπεζας, στο τμήμα της τράπεζας που διαχειρίζεται τα κόκκινα δάνεια, που λέγεται Ίντρουμ Ελλάς. Ίντρουμ Ελλάς διαχειρίζεται τα κόκκινα δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς. Σε αυτήν λοιπόν έχουμε έτοιμο και υπογεγραμμένο το αίτημα αυθημερών για να πάει και να ζητήσουμε αυτό που συμφωνήσαμε χθες, την εξάμηνη αναστολή στη διάρκεια του οποίου εξαμήνου
Ελπίζουμε, εκτιμάμε ότι θα πάρουμε όλες τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις που χρειάζεται η προσπάθεια του Δήμου για να συμμετάσχει σε μια τέτοια απαιτητική διαδικασία και να σημειώσω ότι δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι ούτε στο επίπεδο των ισολογισμών που είναι προαπαιτούμενοι για να μπορέσουμε να λάβουμε ένα δάνειο από οποιαδήποτε τράπεζα. Επανέρχομαι στα τη συνάντηση με την κυρία Υπουργό να σας πω ότι συζητήσαμε και το θέμα του Αχιλλείου, στο οποίο έχει μια έμεση εμπλοκή, γιατί και αυτό είναι ένα νεότερο μνημείο και παρακολουθεί με ενδιαφέρον το Υπουργείο Πολιτισμού τις εξελίξεις εκεί. Εξελίξεις για τις οποίες η κυρία Υπουργός εξέφρασε τον προβληματισμό της για την πορεία της υπόθεσης του έργου. Όπως είναι γνωστό, η εργολαβία έχει σταματήσει, το έργο έχει διακοπεί και το μέλλον του έργου της ολοκλήρωσης αυτής της εργολαβίας στο Αχίλλειο είναι άδειλο. Γι' αυτό κουβεντιάσαμε την εκδοχή του να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία από κοινού, από το Δήμο και την Περιφέρεια Ιόνιων Ισιών και να καλέσουμε σε αυτή την πρωτοβουλία και το Υπουργείο Πολιτισμού και την εταιρεία, την ΕΤΑΛ, η οποία διαχειρίζεται το Αχίλλειο και το σχετικό έργο και να δούμε ποια θα είναι η προοπτική ολοκλήρωσης αυτού του έργου και με ποιο φορέα θα γίνει η ολοκλήρωση του έργου, δεδομένου ότι η ΕΤΑΔ έχει αποτύχει παταγωδώς στην υλοποίηση αυτού του υψηλού στόχου για την Κέρκυρα και έχει βάλει και σε περιπέτεια και τη σχετική χρηματοδότηση που προήλθε από το προηγούμενο ΕΣΠΑ και δυστυχώς τίνει να δεσμεύσει και φόρους του νέου ΕΣΠΑ εξαιτίας της περιπέτειας στην οποία περιήλθε το έργο. Το τελευταίο θέμα το οποίο συζητήσαμε χθες ήταν αυτό που αφορά το κτίριο Ασάνι, στο οποίο έχει έμεση εμπλοκή πάλι εκεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν φταίει βέβαια το Υπουργείο Πολιτισμού για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο. Και εκεί η ΕΤΑ εμπλέκεται και είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και από επίσημα χείλη ότι συμμερίζεται αυτό το οποίο εξέφρασε ως θέση έτοιμα ο Δήμος, να υπάρξει η αυτονόητη χρηματοδότηση για την άρση του επικινδύνου του κτιρίου. Άρση του επικινδύνου, η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας μας, της τεχνικής μας υπηρεσίας, θα απαιτήσει το ποσό των 800.000 ευρώ από εκείνα που βεβαίως δεν διαθέτει ο Δήμος. Συνεπώς θεώρησε εύλογο το αίτημα να αποδώσει ο κύριος του ακινήτου αυτού, δηλαδή η ΕΤΑΔ, τα χρήματα που απαιτούνται για την άρση του επικινδύνου. Υπήρξε για μια ακόμη ευχάριστη έκπληξη από τη συνάντηση τη χθεσινή, που αγγίζει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για το οποίο έχει γίνει πολλής λόγος στο παρελθόν. Είναι η θέσπιση ενός πολιτιστικού πόρου, για το οποίο τούτη τη φορά η Υπουργός Πολιτισμού είπε κάτι περισσότερο από ό,τι έλεγε στο παρελθόν. Ότι αφού επεξεργάστηκε το θέμα, έχει να προτείνει πλέον προς τους συναρμόδιους υπουργούς και προς τον Πρωθυπουργό αυτός ο ειδικός πόρος που θα θεσπιστεί να οριοθετηθεί σε δήμους που διαθέτουν μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας. Δεν θα είναι δηλαδή μια γενική διάταξη που θα αφορά οριζόντια ολόκληρη τη χώρα, αλλά θα εστιάζεται σε πόλεις που έρχονται να υπηρετήσουν μεγάλες ανάγκες που προκύπτουν από την φύση των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας και όλοι ξέρουμε πόσο μεγάλες είναι οι ανάγκες υπηρέτησης αυτού του στόχου στο δικό μας μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας, που είναι η παλιά η ιστορική πόλη της Κερκίδας.